Λίγες εβδομάδες μετά την κατάκτηση του κυπέλλου ΕΠΣ από την πρώτη ομάδα του Αλμυρού, ήρθε η ώρα για να ζήσουν ανάλογες στιγμές και οι νέοι Αλμυρού. Πρόκειται για την πρωταθλήτρια ομάδα στον δεύτερο όμιλο της Β' κατηγορίας, κατακτώντας έναν πανάξιο τίτλο σε ένα πρωτάθλημα που κρίθηκε την τελευταία αγωνιστική, παίρνοντας παράλληλα το εισιτήριο ανόδου στην Α2. Χθες ήταν η μέρα φιέστας για τον αρχιτέκτονα της επιτυχίας Λεωνίδα Τιτομιχελάκη και τους παίκτες του, με την ΕΠΣΗ να απονέμει την κούπα. Το παρόν έδωσαν στην εκδήλωση ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, η Αντιδήμαρχος Χρύσα Λιρώνη Πάγκαλου, ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δημάρχου Νίκος Πατραμάνης, η διοίκηση του Αλμυρού και ο προπονητής Μανώλης Παμαθεάκης, όπως και αρκετοί παίκτες. Ένα ξεχωριστό χρώμα έδωσε η πολυπληθής παρουσία των παιδιών της Ακαδημίας. Η απονομή έγινε εν μέσω πυροτεχνημάτων με το ποδοσφαιρικό τμήμα, τον τεχνικό διευθυντή Μιχάλη Επιτροπάκη, τον πρόεδρο Πολύδωρο Σταματάκη και τους διοικούντες να γιορτάζουν αυτή τη σπουδαία επιτυχία για την οικογένεια του Αλμυρού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά. Είναι οι πραγματικοί πρωταθλητές, σε αυτούς αξίζουν τα συγχαρητήρια. Εμάς η δουλειά μας είναι να προσπαθούμε να επιλέγουμε ανθρώπους κατάλληλους που να γνωρίζουν το ποδόσφαιρο και να μπορούν να τους κάνουν ομάδα και να αρχίσουν να ποδώσουν, να παράγουμε καλούς ανθρώπους και καλούς αθλητές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι το να κατακτήσει ένα Κύπρο με νέα παιδιά είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί αυτό δημιουργεί δυνατούς χαρακτήρες. Για μας ήταν πολύ σημαντικό που κατακτήσαμε αυτό το πρωτάθλημα, κυρίως για αυτό το λόγο, ότι τα παιδιά μέσα από ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα κατέκτησαν ένα σημαντικό τίτλο. Νιώθω πολύ όμορφα για τη φετινή χρονιά. Ήρθα, όπως είπατε, στα μέσα της χρονιάς, αλλά καταφέραμε τα παιδιά να δέσουμε, να γίνουμε μια οικογένεια, και το αποτέλεσμα ήταν το επιθυμητό. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Άγγελο Κεφαλογιάννη, που παρότι ήταν τραυματίας, μας στήριξε αυτός. Το πρωτάθλημα το αφιερώνουμε σε αυτόν και στον άλλο φαντάρο μας, τον Πάπη τον Βολιτάκη, που λείπει και αυτός. Δεν είναι εδώ το γιορτάσεις μαζί μας, αλλά το αφιερώνουμε εμείς.